Έναν μεγάλο φακό τον βλέπεις? Όχι ακόμα. Α, όχι ακόμα. Θες να έρθεις λίγο να το βρεις? Γιατί εδώ δεν βλέπω εγώ φακό. Στιγμή. Μήπως λες αυτό? Αυτό είναι φακός που φέγγει. Εγώ... Εντάξει, το έκανα. Όχι, τώρα γράφεις. Μήπως τόση ώρα δεν έγραφες? Όχι, έγραψα, ρε. Σίγουρα έλεγε ρεκ. Εντάξει. Μαλάκα, δεν υπαλεύεται αυτό το άτομο πια. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει. Να πάει να το κάνει μόνος του. Ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή ο Αρχίζω και πιστεύω ότι μπορεί να είναι και αυτό ήταν. Αυτό ήταν βαρύ. Φοβερές εντάσεις και χάσματα διακατέχουν. Επική προσβόλα. Να μου πει ότι είμαι χειρότερος από το Θόδωρο. Τι λέει, ρε. Είμαστε με τα καλά μας. Μου φαίνεται ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μπορείς, σε παρακαλώ, να συγκεντρωθείς να κάνουμε καλή δουλειά. Εδώ πέρα. Δεν θέλω να φωνάζω. Δεν θέλω να σου φωνάζω γιατί σε αγαπάω. Ναι. Εντάξει. Μη μου κάνεις τέτοια τώρα γιατί αρχίζω και εκνευρίζομαι. Δεν θέλω να σου φωνάζω. Αρχίζω και εκνευρίζομαι. Λοιπόν, άκου, όταν λέμε ξεκινάμε, είπαμε. Οι ίδιοι κανόνες. Άκουσε με, ένα λεπτό. Μη μιλάς, ένα λεπτάκι άκουσα. Άκουσε με. Κοίτα. Άκουσε με. Ναι. Λοιπόν, τι κάναμε πριν? Δεν είπαμε θα ξεκινήσει ο Γιώργος. Μόλις γράφει. Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Έτσι κάναμε πριν. Δεν τον άκουσα, μαλάκα. Τι δεν τον άκουσες? Πάμε ή ξεκίνα. Άρα γιατί το πάτησες αφού δεν είπε πάμε? Νομίζω ότι είναι έτοιμος. Από ναι, είπε πάμε. Όχι, πρέπει να το πει. Δεν πρέπει να το πει όπως πριν. Έλα, τράβα τώρα. Γι' αυτό σου λέω, συγκεντρώσου λιγάκι να κάνουμε... Τράβα, έλα. Έλα, έλα, πάμε. Η Γεωργία φαίνεται βαθύτατα εκνευρισμένη. Τόσο... Η Γεωργία είναι εκνευρισμένη. Ωστόσο, ο Νίκος φαίνεται να... Σκάσα, τραβάω το σπικάς για τις οικογενειακές ιστορίες. Πες, δεν περίμενα αυτό που με έκανε ο Νίκος. Μα δεν περίμενα αυτό που με έκανε ο Νίκος, δηλαδή. Αυτό δεν το έχει ξανακάνει, δηλαδή. τι του φταίω εγώ και είναι εκνευρισμένος, δηλαδή. Έλεος πια. Ο Νίκος, ωστόσο, φαίνεται να τη γράφει επικό στα αρχίδια του. Συνεχίζοντας το βίντεο κλιπ που κάνει με τον άλλο το μαλάκα που κρατάει την κάμερα και σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Φανερά μη ενοχλημένος από την κατάσταση. Τόσες φορές! Τον έχω κάνει βίντεο, σου λέω! Το καταλαβαίνεις αυτό? Τον έχω κάνει φτιάξει πρώτο νούμερο εδώ πέρα! Και λέει ότι εγώ δεν κάνω καλή δουλειά, ρε! Κάμερα σε μένα. Να το κάνει μόνος του, ρε! Νομίζω πως είχε δίκιο όσες φορές φώναζε. Εδώ βλέπουμε τα περιστατικά της άγριας ενδοοικογενειακής βίας που βλέπετε αυτή τη στιγμή ζωντανά στις οθόνες σας. Κύριε... Θα σου κάνω μήνυση. Κύριε Βαγγελάτε, καλησπέρα. Είμαστε στη ζωντανή ανταπόκριση από τις Κουκουράδες του Βόλου. Πίσω μου ακριβώς δεν θα πιστέψετε τι συμβαίνει. Βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της ενδοοικογενειακής βίας. Για οποιαδήποτε καινούργια νέα θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας. Εδώ ρε. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, καλό το σεϊ μου. Δεν σου κάνω βίντεο. Διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας. Κύριε Βαγγελάτε, δεν θα δείτε Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα, χίλια συγγνώμη. Ζωντανή ανταπόκριση. Βλέπουμε εδώ πέρα, συνεχίζονται τα περιστατικά βίας. Δεν έχει σταματημό εδώ πέρα. Άντρες και μην ξέβαζε πάνω στο τραπέζι. Κύριε Ανίτα. Τσέπτα, πατεώνα. Νίκος Τραχνάς να φέρει πάνω στο τραπέζι. Τσέκλεπε, δεν μπορώ να κάνω πάρω ψωμί. Το καταλαβαίνεις ότι του έκανα εγώ βίντεο. Και πολύ καλό μάλιστα και του άρεσε. Και μες εδώ. Εγώ θα μιλήσω δικηγόρος. Τι είσαι ρε. Θα μιλήσω δικηγόρος. Μη. Τι κάνεις. Τι κάνεις παιδί. Θα βρω κάτι καλύτερο. Μη ρε. Θα ξαναπείς ότι κάνω καλό βίντεο. Όχι. Σου έχω φτιάξει ένα σωρό. Κάτσε.